Πάμε κατευθείαν να δούμε το ρεπορτάζ. Βεβαίως, γιατί, ναι, εν πάση περιπτώσει, εκεί κατασκευάζεται ένα έργο στα Σεπόλια. Τηλεδιοίκηση δεν μπορεί να πει, γιατί ακούστηκε και αυτό. Όλα θα γίνουν όταν με το καλό τελειώσει αυτή η σύραγγα μήκους. 2 συν 2, 4 χιλιόμετρων. Τα 2 χιλιόμετρα είναι από το σταθμό Λαρίσης έως τους Αγίους Αναργύρους. Εκεί πήγα εγώ χθες. Μέχρι τότε μην βλέπουμε τα τρένα να κάνουν όπισθεν όμως. Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Να το εξηγήσουν οι κύριοι. Η διαφορά στο συμβάν της προηγούμενης εβδομάδας είναι ότι μίλησαν μεταξύ τους όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή, μετά το σφάλμα, ας υποθέσουμε, του σταθμάρχη, ο οποίος αντικατέστησε την συνάδελφό του. Στη συνέχεια, όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, εννοώ από τον μηχανοδηγό Συρμού και λοιποί σταθμάρχες, επικοινώνησαν μεταξύ τους και έτσι δεν επήρθε αυτό που λέμε η σύγκρουση. Ακριβώς. Έγινε αυτό το οποίο ζητάμε πάντα να γίνεται. Έγιναν οι αναγγελίες αναχώρησης των σειρμών και φυσικά όταν ένας σειρμός αναγγέλει την αναχώρησή του ακούνε περισσότεροι των 4-5 ατόμων. Αυτό έγινε λοιπόν. Έγινε η αναγγελία του σειρμού που αναχωρούσε από την Αθήνα. Και όταν ο μηχανοδηγός βρισκόταν σε πορεία επί της μονής γραμμής, ενώ ο άλλος σειρμός που ερχόταν από το Κιάτο ήταν σταματημένος στους Αγίους Αναργύρους και ζήτησε άδεια να φύγει, τότε ακούστηκε αυτό και το μήνυμα της αναχώρησης του σειρμού που έκανε αναγγελία αναχώρηση από τους Αγίους Αναργύρους. Ο μηχανοδηγός που είχε ξεκινήσει ήδη από την Αθήνα άκουσε το μήνυμα, σωστά ενεργών, το άκουσε και ο σταθμάρχης των Αθηνών. Με πολύ σωστές ενέργειες, οι δύο μηχανοδηγοί μιλήσανε μεταξύ τους. Μίλησε και ο σταθμάρχης των Αθηνών με τον σταθμάρχη του ΣΚΑ μέσω GSMR και το γεγονός σταμάτησε τη γέννηση του. Είναι το κομμάτι εδώ πέρα. Στο οποίο έγινε προχθές αυτό το. Πού έγινε η συζήτηση, η συζήτηση για το αν βρέθηκαν δύο σειρμοί στην ίδια γραμμή και λίγο πριν συγκρούστηκαν. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν έγιναν όλα αυτά. Αυτά είναι φαντασιώσεις. Η πραγματικότητα η οποία καταγράφεται και από μαγνητοφωνήσεις συνομιλιών, σταθμαρχών, μηχανοδηγών είναι όλα καταγραφόμενα γιατί λειτουργούν όλα με πρωτόκολλα. Δεν δείχνουν σε καμία περίπτωση να υπάρχει δύο τρένα να είναι αντιχριστά σε μια μονή γραμμή όπου να πούμε ναι, πάμε να έχουμε μια τραγωδία. Αυτά είναι φαντασιώσεις και σκοπιμότητες. Ναι, αλλά κύριε Γκορό μου, πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Σωστό. Στο τρένο. Σωστό. Συμβαίνουν μετά την εθνική τραγωδία, συμβαίνουν διάφορα γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα πρέπει με έναν τρόπο να τα μαζέψουμε. Να τα μαζέψετε. Δηλαδή να μην ξανασυμβούν. Ας πούμε, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη που διαβάζαμε αρχές καλοκαιριού. Συνέβη αρκετές φορές. Τώρα συνέβη αυτό. Και μόνο η αίσθηση, ξέρετε, ότι το τρένο όπως αφηγήθηκε μια επιβάτης, ότι έκανε πίσω, μόνο και μόνο αυτή η αίσθηση, ξέρετε, δημιουργεί εντυπώσεις στο κοινό. Πραγματικά στις εντυπώσεις δεν είμαστε καλύτεροι, όμως κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα ουσίας. Έχω δύο απορίες να τις θέσω. Μπορώ, παρακαλώ, κύριε Πορτοσάλτη. Όλα εδώ. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο κύριος Τεριζάκης, ο κύριος Οικονόμου και μάλιστα από το σημείο. Το πρώτο μου ερώτημα είναι, τα μέτρα ασφαλείας δηλαδή σε αυτό το σημείο είναι μόνο οι αναγγελίες? Μέσα στην τήρηση του κανονισμού είναι αναγγελία. Μιλάμε μεταξύ τους. Εννοώ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν οι αναγγελίες. Τώρα, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Εδώ, ωραία, για να εγκατασταθεί το σύστημα, πρέπει εκεί πίσω, θα το δούμε στο αυριανό, γιατί το ενδιαφέρον είναι σε αυτό που κτίζεται. Είναι η αρχή μιας σύραγγας. Δηλαδή, εμείς χθες κατεβήκαμε στο μετρό, εισαγωγικά, του ΟΣΕ, στη σύραγγα του ΟΣΕ, που είναι ακριβώς μέσα στα Σεπόλια. Εκεί οι άνθρωποι κατοικούν και δίπλα τους φτιάχνεται το τοιχείο, για φαντάσου. Μπροστά από την πολυκατοικία, σε βάθος 10 μέτρων, θα είναι η σύραγγα. Φτιάχνεται το τοιχείο της σύραγγας δίπλα στα θεμέλια της πολυκατοικίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον τεχνικό έργο. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο από το να τηρούν τον κανονισμό, ο οποίος είναι αυτό που ξέρανε χρόνια στον ΟΣΕ. Κάτι καινούριο που εγώ δεν γράφω, αναγγέλω, μιλάω ο ένας με τον άλλον και κοιτάμε να μην πέσουμε πάνω. Ναι, δεκαετία τέλος πάντων. Δεν μπορεί να γίνει. Ωραία, ωραία. Άλλο ερώτημα. Επειδή όντως η αναγγελία από τον κεντρικό σταθμό έγινε, έφυγε το ένα τρένο, μετά έγινε το λάθος, όπως είπες και εσύ στο ρεπορτάζ, από το σταθμάρχη που ήταν στον κεντρικό σταθμό. Δεν ρώτησε ο σταθμάρχης που αντικατέστησε τη συνάδελφό του. Έγινε λάθος. Έχεις κάνει κάτι εδώ. Σωστά. Και θα του λέγει η κυρία, ναι, έχω βάλει ένα τρένο. Άρα, ναι, από το σιδηροδρομικό κέντρο όντως δόθηκε μια λανθασμένη εντολή. Λέει ο κύριος Οικονόμου, γιατί εγώ δεν το είχα ακριβώς αποσαφηνίσει, ότι
ότι δεν μπήκαν ποτέ στην ίδια γραμμή τα δύο τρένα. Αν τα δύο τρένα δεν μπήκαν στην ίδια γραμμή, γιατί χρειάστηκε το ένα τρένο να κάνει πίσω? Πιθανώς δεν ήταν στην αρχή του μπαίνω τότε στην ίδια γραμμή. Και από την γραμμή τυχαίστη και έπρεπε να γυρίσει πίσω. Οι γραμμές είχε μπει στη μονή γραμμή. Πήγαινε να μπει οι γραμμές από. Για να περάσει ο άλλος. Είναι προφανές ότι έγινε. Ότι έγινε σφάλμα, έγινε. Δηλαδή κάποιο σφάλει, αλλά ο τρόπος που λειτουργούν μετά την εθνική τραγωδία αποτρέπει παρόμοιο συμβάν στο να το σταματούν. Δηλαδή αυτό θέλουμε που δεν έγινε, με την έννοια ότι δεν ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί απετράπει αυτό. Αν το ίδιο πράγμα συνέβαινε εκείνη την μοιραία βραδιά, δεν θα είχαμε τη σύγκρουση. Ναι. Αν δηλαδή μιλούσαν μεταξύ τους, ναι, ότι πού με πας, αντί να πάω ευθεία με βάση στραβά, ενώ τη Λάρισα, θα είχε αποτραπεί. Αυτό λέμε, ότι λειτουργήσε. Απλώς αυτό καταλαβαίνω... το σύστημα με το οποίο δουλεύει η ΟΣΕ μέχρι να φτιαχτεί όλη η τηλεδιοίκηση. Ωραία. Σωστά, στο σύνολό τη. Και αυτό που λες και εσύ, να σταματά το τρένο. Με πέδηση, αυτόματη πέδηση. Ναι, ναι, αν γίνει ένα σφάλμα. Αλλά αυτά θα τα δείχνει ο υπολογιστής που θα έχουν μπροστά τους. Πάντως, εγώ καταλαβαίνω, Άρη, από το ρεπορτάζ και φαντάζομαι το σκέφτονται ενδεχομένως και άλλοι άνθρωποι, ότι σε σχέση με εκείνη τη μοιραία νύχτα που λες πριν από 1,5 χρόνο, στο τώρα, αυτό που έχει αλλάξει μέχρι τώρα, θα δούμε τι θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν τα έργα και θα είμαστε εκεί να το καλύψουμε. Έχει αλλάξει το ότι έχουν πιο πολύ το νου τους στην αναγγελία αυτοί που είναι πάνω στο τρένο ή οι σταθμάρχες. Να τηρούν, αυτό. Να τηρούν το σύστημα με το οποίο, ναι, δουλεύουν χρόνια τώρα σε συνδυασμό. Άρα δεν έχει αλλάξει με κάτι το κομμάτι που κατασκευάζεται, τη τηλεδιοίκηση. Κατασκευάζεται. Ναι. Τέλος του 26 θα έχουμε ενιαίο σύστημα από το Ζευγολατιό μέχρι τον Προμαχώνα. Δεν θέλω να πω ότι θα υπάρχει το σύστημα, αλλά τώρα κατασκευάζεται. Έτυχε και το Ντάνιελ. Δηλαδή, φανταστείτε στο κομμάτι. Τα χαμόλα ήρθε και ο Ντάνιελ. Υπήρχε και ξυλώθηκε. Το ξαναφτιάχνουν από την αρχή.